Έχουμε και τον στρατηγό μας, τον Γιάννη τον Μπαλτζώη. Λοιπόν. Κάναν κι άλλο σήμερα. Κάναν κι άλλο, επειδή έρχεται ο Σουλτάνος. Εμείς αύριο βγάλαμε μία ναύτεξ όπου θα κάνουμε πυρά στο βόρειο-δυτικό άκρο της Ικαρίας. Και βγάλανε λοιπόν αντιναύτεξ. Αύριο θα γίνουν τα πυρά αυτά, από το πρωί, δηλαδή 20 του μηνός από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και από τα απόγευμα μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, με αεροπλάνα και παπόρια. Λοιπόν, και βγάλανε αντινάπτεξ και ζητάνε επισήμως την αποστατικοποίηση της Ικαρίας. Λοιπόν, και ότι παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Φανταστείτε στην Ικαρία, για όσοι ξέρουν δεν υπάρχει τίποτε. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε σαλτάρει τελείως δηλαδή με αυτά τα οποία ακούμε και βλέπουμε από τους Τούρκους. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να έρθει ο Σουλτάνος με 300 άτομα εδώ να κάνουν τι. Λοιπόν, πας περιπτώσει. Στρατηγέ, έχουμε σαλτάρει από τους δικούς μας πρώτα και μετά από τους Τούρκους. Σήμερα το πεις εσύ αυτό, ρε Σπύρο. να επισημάνω κάτι που δεν ακούστηκε. Από σήμερα αρχίζει η άσκηση των Τούρκων. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από πότε αρχίζει? Από 27 έως 17 Σεπτεμβρίου. Έτσι, για να μην ξεχαστούμε και κυκλοφορούμε άνετα στο Αιγαίο. Από σήμερα μέχρι 17 Δεκεμβρίου. Από 27 Νοεμβρίου μέχρι 17 Δεκεμβρίου. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εάν κάνετε Google τώρα, αν έχετε υπολογιστή, εκεί θα δείτε το δημοσίευμα και τους χάρτες μέσα. Ναι. Με τεσνότα. Αναημερομηνία. Μάλιστα. Και βγαίνει όλος ο στόλος τους πάλι. Όχι, δεν θα εξοδιαστούν τώρα, θα είναι αεροναυτικές, θα είναι έρευνας διάσωσης. Για πέ μου τώρα, τι γίνεται εκεί κάτω? Προς το παρόν δεν υπάρχει ησυχία, ανταλλάσσουν ομήρους αυτοί. Ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται θα πάνε 2 μέρες παραπάνω. Τι λες? Δηλαδή θα απελευθερώσουν άλλους 20 Ισραηλινούς και από την άλλη μεριά 60 Παλαιστίνιους. Τέτοια γενεοψυχία. Ναι, αλλά ποιο είναι το θέμα? Σας πω, όπως διαβάζω τα νέα από εκεί κάτω και έρχονται όσο περνάει ο καιρός τόσο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται, γιατί ανακρίνουν εχμαλώτους, έχουν μια ομάδα που λέγεται 502 ένα τάγμα, όπου εκεί έχουν τζιμάνια, ψυχολόγους και ούτω καθεξής κλπ, οι οποίοι έχουν κάνει μέχρι τώρα, λέει, δεν ξέρω καμιά... πάνω, ενώ έχουν πιάσει γύρω στους 1500, λέει, εχμαλώτους και λοιπά, έτσι λένε, τα νούμερα δεν ξέρω αν είναι τόσοι, έχουν κάνει, λέει, αναφορές πάνω από 30-40 χιλιάδες, γιατί τους ανακρίνουν, αυτό, για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, εκεί μέσα φαίνεται, αποκαλύπτεται και ποιος ήταν ο σχεδιασμός της Χαμάς. Όπως είχαμε πει, είχε δώσει ο Νετανιάχου άδειες σε 18.500 Παλαιστίνιους που μπαίνανε το πρωί και ερχόταν το απόγευμα από τη Γάζα Παλαιστίνιους, ενώ γιατί από τη Δυτική Όχθη μπαινοβγαίνουν 300.000 Παλαιστίνιοι με ειδικές άδειες και δουλεύουν στα εργοστάσια και σε όλα αυτά του Ισραήλ. Αυτοί λοιπόν από τους 18.500 φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς ήταν άνθρωποι της Χαμάς, τους είχε προσεγγίσει η Χαμάς, τους είχε μοιήσει κλπ. Και θα σας πω τα ποσοστά αποδοχής ή όχι της Χαμάς μετά. Λοιπόν, αυτοί σχεδιάσανε όλα τα δρομολόγια, όλα αυτά, διότι θυμάστε που λέγαμε ότι τα χαρτιά που βρήκανε πάνω τους είχαν λεπτομερέστατα στοιχεία των περιοχών, ακόμα και σπίτι στα κιμπούτζ εκεί που ήταν τα 7-8 κιμπούτζ που ήταν στην περιοχή νοτίως του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, οι οδηγίες που δόθηκαν από τον Σινουάρ, ο Γιαχία Σινουάρ είναι ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, ένας ο οποίος αντιλάγει το 2011 με ένας από τους 1017 Παλαιστινίους που αντιλάγησαν το 2011 για να απελευθερωθεί ο στρατιώτης Γιλάν. Λοιπόν, Γκαλίν, συγγνώμη. Γιλάν. Λοιπόν, ο Σινουάρ είναι ένας πολύ σκληρός άνθρωπος, ο οποίος είχε όγκο στον εγκέφαλο όταν ήταν στο Ισραήλ φυλακισμένος και για 15 χρόνια και του κάνανε χείριση εγκεφάλου, του αφαιρέσανε τον όγκο, αυτός έκατσε, έμαθε εβραϊκά και έδωσε τη συνέντευξη του κλπ. Μιλάει πολύ καλά εβραϊκά. Έδωσε συνέντευξη στην Ισραηλινή τηλεόραση, όπου ζητούσε, λέει, να τα βρουν οι δύο λαοί. Πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά κλπ. Και μετά πήγε στην Γάζα και έκανε αυτά τα οποία έκανε. Λοιπόν, ο Σινουάρ έδωσε διαταγές και να πάνε, λέει, να σκοτώσουν μικρά παιδιά και γυναίκες και να πάρουν αιχμαλό τους στρατιώτες. Προσέξτε, όχι το αντίστροφο. Λοιπόν, να σκοτώσουν. Γιατί, ρωτήσανε, να δημιουργηθεί φόβος και τρόμος στους Ισραηλινούς πολίτες όταν θα βλέπανε νεκρά παιδιά και γυναίκες. Βέβαια, οι όμεροι που ήρθαν μέσα δεν ήταν στρατιώτες, λίγοι ήταν στρατιώτες. Αφού δεν μπορούσαν να πάρουν στρατιώτες, γιατί αντισταθήκανε, σκοτωθήκανε πολλοί στρατιώτες, ήταν γύρω στα 200-250 άτομα στρατιώτες που σκοτωθήκανε κατά τη φάση αυτή της εισβολής της πρώτης ημέρας. Πήρανε και στρατιώτες εχμαλώτους, αλλά πήρανε και ομήρους εχμαλώτους πολίτες. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Σινουάρ αυτούς τους πολίτες να τους προσέχει για να τους ανταλλάξει, γιατί τους όμηρους τους παίρνουν για να τους ανταλλάξουν με πολλά πράγματα, ή με εχμαλώτους ή με κάποια που αφορούν τους ίδιους. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο λάθος του Σινουάρ. Γιατί επακολουθήκε γιατί αυτό το λάθος του προκάλεσε, λέει, μια τρομακτική αντίδραση του Ισραήλ. Δεν περιμέναν ότι θα ήταν τόσο σφοδρή η αντεπίθεση του Ισραήλ, όταν μπαίναν στη Γάζα, θα ισοπεδώναν την Γάζα κλπ. Διότι στις προηγούμενες 4 πολέμους δεν είχαν γίνει τέτοια πράγματα. Και εκεί εκτίμησε λάθος. Με αποτέλεσμα να έχει αυτή τη στιγμή αποδιοργανωθεί η Χαμάς, και γι' αυτό θέλουν και τις παύσεις τη πυρός για να αναδιοργανωθούν πάλι. Πού τώρα, στο νότιο τμήμα και ιδίως σε μια πόλη που λέγεται Χαρ-Γιουνίς, όπου εκεί θα έχουν και αμάχους πολλούς πάλι μέσα. Πάλι το ίδιο βιολί με τους αμάχους, όπως κάνανε στη Γάζα, τους κρατάγανε για να είναι θύματα πολέμου και να προκαλέσουν δηλαδή την γενική καταγραυγή. Και αυτό το λέει και ο ίδιος ο Χανίγη, ο πολιτικός αρχηγός της Χαμάς, που λέει, μα αυτοί είναι μάρτυρες, λέει, γιατί μιλάμε για αυτούς, σε πρόσφατη συνέντευξή του. Λοιπόν, η Χαμάς, στρατηγέ, πάντως δεν έχει απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους. Όχι, τους κρατάει. Είναι το χαρτί της το μεγάλο τελικά αυτό. Ό,τι λένε οι όμηροι δεν τους φέρθηκαν άσχημα. Προσέξτε, και αν είδατε τις σκηνές, εγώ τα έχω δει όλα τα βίντεο, οι όμεροι χαιρετάνε και τους άνδρες της Χαμάς. Πονάνε το χέρι και οι άνδρες της Χαμάς κουνάνε το χέρι, χαιρετισμό. Γιατί, διότι είναι το ισχυρό χαρτί που έχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά τι γίνεται όμως τώρα, με αυτή την αντίδραση του Ισραήλ που αποφάσισε ότι εδώ τώρα πλέον δεν έχουμε άλλη επιλογή, αδιαφορώντας για το κοινό συνέστημα στον κόσμο, γιατί είναι όλοι αποφασισμένοι Ισραηλοί, μόνο που αλλάξανε τα πλάνα τους και βάζουν σε μεγάλη προτεραιότητα την απελευθέρωση των ομήρων. Γιατί υπάρχει σφοδρή αντίδραση μέσα στο Ισραήλ. Προχθές το Σαμπάτ, εκεί κοντά στην πλατεία Ράμπιν, είναι ένα μουσείο τέχνης και μια μεγάλη πλατεία, δίπλα ήταν τα γραφεία όταν ήμουν εγώ. Εκεί συγκεντρωθήκαν 100.000 Ισραηλινοί και τραγουδάγανε ένα τραγούδι που υπάρχει στο Ισραήλ και είναι hit μεγάλο, που λέγεται Bring Them Home, φέρτε τους πάλι πίσω. Λοιπόν, και επίσης είχαμε και μια πορεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, 4 μέρες περπατούσανε, όπου πήγαν στην Κνεσέτ και διαμαρτύρονταν για να απελευθερωθούν και άλλοι αιχμάλωτοι. Γι' αυτό λοιπόν το Ισραήλ έχει αποφασίσει να πλέον τώρα να δώσουν να κάνουν focus μεγάλο, να εστιάσουν στους ομήρους, όσο δυνατόν περισσότερους ομήρους. Και λένε λοιπόν οι αναλύσεις από το Ισραήλ, εάν η Χαμάς δεν είχε σκοτώσει, λέει, πολίτες αλλά στρατιώτες, δεν θα είχε την αντίδραση του Ισραήλ που έχει τώρα. Αν η Χαμάς έπαιρνε μόνο αιχμαλώτους, τότε, λέει, δεν θα είχε γίνει πόλεμος, απλώς θα ανταλλάσσανε τους αιχμαλώτους με τους Παλαιστίνους που υπάρχουν ήδη 6.000 τόσο που είναι στις φυλακές. Και επίσης λένε ότι αν δεν υπήρχαν όμηροι στη Γάζα, το Ισραήλ, λέει, θα είχε κάνει ακόμη πιο σφοδρή επίθεση και θα είχε γεμίσει τα τούνελ με θαλασσινό νερό και θα είχε τελειώσει ο πόλεμος. Λοιπόν, αυτές είναι εκτιμήσεις, αλλά με το εάν, όπως ξέρετε, δεν γίνονται τα προβλήματα. Απλώς λέμε τι ακριβώς έγινε. Και εδώ επιτρέψτε μου, αν θέλετε, σας έχω πει για τα στατιστικά σε ό,τι αφορά τις ηλικίες στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Νομίζω δεν τα έχουμε πει. Λοιπόν, σύμφωνα έγινε μια δημοσκόπηση από αραβική δημοσκοπική εταιρεία που λέγεται Arab Barometer, την οποία τη δημοσίευσε η Asian Times, η μεγαλύτερη της Ασίας, που έλεγε τα εξής. Έγινε η δημοσκόπηση από τις 29 Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έως τις 6 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν γίνει η επίθεση, και δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτωβρίου, όπου είχε αρχίσει το κακό, είχε γίνει το κακό. Τι έλεγε αυτή η δημοσκόπηση? Το ερώτημα που ετέθη στη Γάζα, στους κατοίκους της Γάζας Παλαιστίνης, ήταν: έχετε εμπιστοσύνη στη Χαμάς? Απάντηση: 44% καθόλου, 23% ελάχιστη και άλλοι ναι, λίγο, πολύ κλπ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αναλύοντας αυτό το αποτέλεσμα του Arab Barometer, δείχνει ότι το 70% περίπου των ανθρώπων στη Γάζα δεν τρέφουν καμία εμπιστοσύνη στη Χαμάς, την απεχθάνονται, γιατί λένε παρακάτω ότι η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει θρησκευτική αστυνομία που επιβλέπει τον νόμο της Σαρία, ο οποίος προβλέπει ποινές ξυλοδαρμού, φυλάκιση και θανάτου. Αν λοιπόν το Ισραήλ είχε δημοσιευτεί και ήξερε, λένε αναλυτές τώρα στο Ισραήλ, ήξερε αυτή τη δημοσκόπηση, δεν θα ήτανε τόσο σφοδρός στους βομβαρδισμούς να σκοτώνονται άμαχοι, γιατί αλλάζει το μουν των Παλαιστινίων που είναι στη Γάζα όταν σκοτώνεις τόσες χιλιάδες αθώους ανθρώπους. Θα ήταν πιο προσεκτικό, αλλά αυτό έγινε μετά, όταν δηλαδή που είχε αρχίσει το κακό. Αυτά είναι κάποια γεγονότα. Και ένα τελευταίο να πω, Ανδρέα, δημοσκοπικά, μια και το είπαμε. Και στη Δυτική Όχθη πόσο είναι το ποσοστό? Το ποσοστό δεν ρωτήσαν τη Δυτική Όχθη. Μόνο στη Γάζα. Ναι, μόνο στη Γάζα, αλλά σε ό,τι αφορά, υπάρχει άλλη δημοσκόπηση, Λεωνίδα, που λένε αν θα πρέπει, ξέρω εγώ, να τα βρούνε με το Ισραήλ και λοιπά, και αν στηρίζουν τον αγώνα της Χαμάς. Λοιπόν, εκεί στη Γάζα υπάρχει το ποσοστό που στηρίζουν τον αγώνα της Χαμάς είναι λίγο πάνω από το 50. Αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Στη Δυτική Όχθη είναι γύρω στο 75 με 80%. Δηλαδή περισσότερο από ό,τι είναι που στηρίζουν δηλαδή τη Χαμάς οι Παλαιστίνοι της Γάζας. Βλέπουμε εδώ τι βλέπουμε και τι διαπιστώνουμε. Ότι οι άλλοι που είναι με τη Χαμάς δεν έχουν τζόγο εμπιστοσύνη, έως καθόλου εμπιστοσύνη, και δεν στηρίζουν τον αγώνα και λένε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Γιάννη μου, υπερευχαριστούμε. Ο χρόνος τελείωσε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτη τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμός για την υποστήριξη.